Λοιπόν, τώρα θα σας πω για το καταπληκτικό detox. Πριν από οποιαδήποτε θεραπεία θα κάνετε στον οργανισμό σας, θα πίνετε detox. Αν θέλετε να ξεκινήσετε με τα Delixir, ξεκινήστε πρώτα με το detox. Φτιάξτε αυτό που έλεγε και ο Ζήσης, καθαρίστε το μεσοκυτάριο χώρο να φύγουν οι τοξίνες. Οι τοξίνες ίσον οξείδωση ίσον σκουριά. Αυτό θα πει. Η χειρότερη σκουριά για τον άνθρωπο μετά τον καρκίνο είναι το ζάχαρο. Η χειρότερη. Λοιπόν, το detox έχει μέσα MSM. Το MSM είναι ένα θιούχο προϊόν, το οποίο έχει ισχυρή αντιφλεμονώδη δράση. Όταν πίνουμε MSM, δεν πονάμε. Εντάξει. Και είναι σούπερ αντιοξειδωτικό. Και έχει και ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα. Ανοίγει τις κυταρικές μεμβράνες και τους δίνει διέξοδο στις τοξίνες να φύγουν. Αυξάνει τη διαπερατότητα των κυταρικών μεμβρανών. Τονώνει. Τι να πει κανείς τώρα για τονώνει. Βέβαια, ο κόσμος ο πολύς δεν το ξέρει. Αλλά είναι super food. Super αντιοξειδότη. Ό,τι και να πεις για τονώνει θα πέσεις μέσα. Αντιφλεγμονώδης θες. Αντικαρκινικό. Αντιόξινο. Ό,τι μπορείς να φανταστείς ιδιότητα που βοηθάει τον οργανισμό, το έχει τον Όνι. Τον Όνι έχει 140 στοιχεία μέσα του. Και δεν το ξέρει και πολύ ο κόσμος, η αλήθεια είναι, αλλά σιγά σιγά είναι σούπερ τροφή, θα το μάθουμε. Καλά, την αλόη βέρα βέβαια την ξέρετε όλοι σας. Ο χυμός της αλόη βέρα βοηθάει την πέψη, βοηθάει το δέρμα, βοηθάει την επούλωση. Ο Μέγας Αλέξανδρος χρησιμοποιούσε την αλόε βέρα για τους τραυματισμένους στρατιώτες του. Και μάλιστα λέγεται ότι κατέκτησε ένα νησί της Ινδονησίας μόνο και μόνο επειδή παρήγαγε αλόε βέρα. Για να το έχει σαν θεραπευτικό μέσο. Το goji berry είναι σούπερ αντιοξειδωτικό. Βοηθάει στο ανοσοποιητικό. Και έχει πάρα πολλές ιδιότητες. Ginger. Και αυτό, ένα σούπερ τρόφιμο, το οποίο έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, αλλά και αντικαρκινικές. Έχουν κάνει κάποιες μελέτες και έχουν παρατηρήσει ότι 10.000 κύτταρα καρκινικά καταστρέφονται πιο εύκολα με τον goji berry παρά με μια χημειοθεραπεία. Το ginger. Ναι, συγγνώμη. Το ginger, για το ginger έλεγα. Εντάξει. Αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και υπάρχει στο εμπόριο. Μπορείτε να το ψήνετε μέσα στο φαγητό σας και μπορείτε να το παίρνετε άνετα. Αλλά εδώ πέρα είναι και στις σωστές αναλογίες που πρέπει να χρησιμοποιείτε και στις σωστές αναλογίες που πρέπει να πάρετε. Γιατί τώρα λέμε, μου λένε κάποιοι, ξέρεις, λέει, εγώ βάζω κουρκουμά στο φαΐ. Μα τι βάζεις κουρκουμά στο φαΐ? Σου φτάνει αυτός ο κουρκουμάς για να σου κάνει θεραπεία? Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Πρέπει να το πάρεις σε μεγάλη ποσότητα γιατί καταστρέφεται το περισσότερο. Άσε που ενεργοποιείται με συγκεκριμένο με την πιπερίνη. Εδώ υπάρχει κουρκουμάς και πιπερίνη. Σωστό. Πιπερίνη είναι... Είναι αυτό που ενεργοποιεί το κουρκουμά. Ναι, θα πρέπει. Βλέπετε και τώρα εδώ, αν πάει να πάρεις αυτό εδώ που έχει ένα σωρό προϊόντα, έχει 45 ευρώ το δικό μας. Λέω το δικό μας γιατί έτσι μου αρέσει να το λέω. Λοιπόν, το άλλο έχει το αντίστοιχο. Θα να πάρεις 2-3 πραγματάκια για να τα πάρεις αυτά. Μόνο το MSM, αν το πάρεις μόνο του, έχει 45 ευρώ. Εγώ έπαιρνα MSM γιατί δεν ήθελα να παίρνω αντιφλεγμονώδη να παπονούσα και έπαιρνα MSM. Αλλά είναι ακριβό. Και εδώ βλέπετε τι εξοικονόμηση χρημάτων έχουμε. Και ξέρεις κάτι, παίρνεις ένα προϊόν, έχει όλα αυτά μέσα και λες, άντε να θυμάμαι, ήπια μωρέ σήμερα μαγνήσιο, είναι ένα άγχος, άντε να μην τα πάρω όλα μαζί. Ας πάρω πρώτα αυτό και ας κοιτάξω να έχω φάει κάτι να πάρω και την άλλη την λιποδιαλυτή και αυτά, εδώ έχεις τον εφαλσίσκο και τον εαυτό σου καλυμμένο.